Λοιπόν, να δούμε λίγο σήμερα για τα συστήματα παραγωγής. Καταρχάς, να δούμε τι είναι η παραγωγική διαδικασία. Κατά κανόνα είναι ορίζουμε ως παραγωγική διαδικασία μια σύνθετη διαδικασία η οποία μπορεί να αναλυθεί περισσότερο για διδακτικούς λόγους σε απλούστερες διαδικασίες και έτσι να μελετηθούν ξεχωριστά. Συνήθως η παραγωγή ανατίθεται σε ένα σύστημα στο οποίο διακρίνουμε συνιστώσεις με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που συνδέονται μεταξύ τους με καθορισμένο ρόλο. Ένα, ας πούμε, υπόδειγμα παραγωγικού συστήματος θα ήταν αυτό εδώ που θα σας σχεδιάσω στον πίνακα για να πάρετε μια ιδέα για το τι μιλάμε. Έχουμε τις πρώτες ύλες. Εδώ ξεκινάμε. Από τι ξεκινάμε σε μια αλυσίδα παραγωγής? Από τις πρώτες ύλες. Και τι άλλο έχουμε? Έχουμε τα... Τι άλλο έχουμε εκτός από τις πρώτες ύλες? Τι χρειαζόμαστε για να πάμε να παράξουμε κάτι? Χρειαζόμαστε εξαρτήματα. Αυτά όλα μαζί γίνεται η επεξεργασία. Η επεξεργασία η οποία που θα μας οδηγήσει, μάλλον γίνεται πρώτες ύλες, εξαρτήματα. Παραλαβή και επεξεργασία. Μετά που θα πάμε από εδώ, θα πάμε στην παραγωγή. Θα γίνει δηλαδή η παραγωγή. Και μετά τι θα ακολουθήσει? Να δούμε αυτό που φτιάξαμε. Πληρεί τους κανόνες που υποτίθεται έχουμε θέσει ότι θα πρέπει να πληρεί? Ναι, θα γίνει η επιθεώρηση, ο έλεγχος. Και μετά θα πάμε στην κατανάλωση, στους καταναλωτές. Εντάξει, αυτό είναι ένα απλοποιημένο πρότυπο παραγωγικού συστήματος. Εντάξει. Στην είσοδο το σύστημα τροφοδοτείται με πρώτες ύλες και εξαρτήματα τα οποία μπορεί να τα παίρνει από διάφορους προμηθευτές. Τα στοιχεία αυτά παραλαμβάνονται, επιθεωρούνται, διοχετεύονται στους διάφορους σταθμούς επεξεργασίας και τα παραγόμενα προϊόντα επιθεωρούνται και εφόσον πληρούν τις τεθείσες προδιαγραφές αποδίδονται στην κατανάλωση ή τροφοδοτούν άλλα συστήματα παραγωγής. Στην πραγματικότητα, στις εισόδους των παραγωγικών συστημάτων συγκαταλέγονται πρώτες ύλες ενέργεια, εργασία, εγκαταστάσεις, κεφάλαια, πληροφορίες και αποφάσεις. Στις εξόδους τώρα, στις εξόδους των παραγωγικών συστημάτων διακρίνουμε προϊόντα και παραπροϊόντα, τη λεγόμενη φύρα, θα πούμε στην καθομιλωμένη, καθώς και ανανεώσιμους πόρους, που οι ανανεώσιμοι πόροι είναι οι εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα. Η απόδοση, όταν μιλάμε για την απόδοση ενός τέτοιου συστήματος, τότε θα πρέπει να περιγράφεται ως κλένα κλάσμα στον αριθμητή συγκαταλέγονται οι χρήσιμες έξοδοι, προϊόντα και ανανεώσιμοι πόροι και στον παρανομαστή όλες οι είσοδοι. Είναι προφανές ότι η αύξηση επιτυγχάνεται είτε με την αύξηση του αριθμητή είτε με την μείωση του παρανομαστή. Η αύξηση των χρήσιμων εξόδων προϊόντα συνδυάζεται με την εφαρμογή προηγμένης τεχνολογίας, που έχει ως στόχο την ορθολογικότερη εκμετάλλευση των εισόδων του παραγωγικού συστήματος και τη μείωση των παραπροϊόντων της διαδικασίας. Η αποτελεσματική διαχείριση των παραγωγικών διαδικασιών συνδυάζεται με την εκμετάλλευση της πληροφορικής τεχνολογίας, η οποία τι κάνει, η οποία οδηγεί στην ολοκλήρωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης αυτοματοποίησης. Δηλαδή, όταν έχουμε ένα Computer Integrated Manufacturer System, ένα δηλαδή SIM με τα αρχικά του, τα οποία έχουμε μιλήσει και σε προηγούμενα μαθήματα.
Τα σύγχρονα παραγωγικά συστήματα διακρίνονται σε συστήματα με καθορισμένη αυτοματοποίηση, fixed automation, όπου η διαδοχή των παραγωγικών διαδικασιών είναι καθορισμένη και προσδιορίζει τη διάταξη και την συνδεσμολογία του εξοπλισμού. Σε συστήματα με προγραμματιζόμενη αυτοματοποίηση, program automation, όπου η διάταξη του εξοπλισμού μπορεί να αλλάξει προκειμένου να εξυπηρετήσει συγκεκριμένους παραγωγικούς στόχους, και σε ευέλικτη αυτοματοποίηση, όπου η διάταξη του εξοπλισμού αλλάζει ανάλογα με το παραγόμενο είδος. Η καθορισμένη αυτοματοποίηση εξυπηρετεί τη μαζική παραγωγή των προϊόντων υπό μεγάλους παραγωγικούς ρυθμούς και απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό, ενώ η προγραμματιζόμενη αυτοματοποίηση εξυπηρετεί και μεγάλους παραγωγικούς ρυθμούς, ενώ είναι πολύτιμη για διαδικασίες παραγωγής κατά παρτίδες, όπου οι ρυθμοί είναι χαμηλότεροι. Αυτή συνήθως συνδυάζεται με εξοπλισμό γενικού σκοπού, που έχει δυνατότητα μεταβολής της διάταξής του. Η ευέλικτη αυτοματοποίηση συνδυάζεται από την άλλη πλευρά με μέσους και χαμηλούς παραγωγικούς ρυθμούς και απαιτεί μηχανήματα και διατάξεις που μπορούν να αποκριθούν στιγμιαία σε αναγκαίες μεταβολές ως προς τη διάταξη και τις διεργασίες. Δηλαδή, αν αυτό μπορούσαμε να το δούμε σαν μια γραφική παράσταση, όπου στον άξονα Χ να έχουμε τον όγκο παραγωγής και στον άξονα Ψ την ευελιξία, πώς θα ήταν αυτό το γράφημα? Και κάτσε να σας το δείξω εδώ πέρα, μισό λεπτό. Το σβήνω αυτό εδώ, έτσι. Δεν σβήνει καλά. Λοιπόν, έχουμε, αν στον άξονα τον Χ έχουμε τον όγκο παραγωγής, εδώ τον κάθετο την ευελιξία, τι θα είχαμε? Για χαμηλό όγκο παραγωγής, χαμηλός, μεσαίος, υψηλός, χαμηλή, μεσαία, υψηλή. Για χαμηλό όγκο παραγωγής, για να έχουμε υψηλή ευελιξία, θα είχαμε εδώ χαμηλό όγκο παραγωγής και υψηλή ευαισθησία. Θα χρειαζόμαστε ανεξάρτητους σταθμούς εργασίας. Δηλαδή, εδώ θα έπρεπε να έχουμε, για να πετύχουμε αυτά τα δύο, να έχουμε ανεξάρτητους σταθμούς εργασίας. Για να έχουμε τώρα μία μεσαία ευελιξία και με μεσαίο όγκο παραγωγής, τότε θα χρειαζόμαστε τα συστήματα FMS, τα flexible, τα ευέλικτα συστήματα παραγωγής, που μπορούν να τροποποιούν την διάταξή τους κατά το δοκούν. Και όταν θέλουμε να έχουμε υψηλό όγκο παραγωγής, χαμηλή ευελιξία, τότε θα έχουμε μία γραμμή παραγωγής. Εδώ έχουμε γραμμή παραγωγής, όπου θα μας δίνει υψηλό όγκο παραγωγής, αλλά έχει χαμηλή ευελιξία. Δηλαδή, σε αυτό εδώ το διάγραμμα βλέπετε όγκος παραγωγής, ευελιξία
και χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός. Εντάξει. Λοιπόν, στην καθορισμένη αυτοματοποίηση, ο προγραμματισμός των διαφόρων λειτουργιών γίνεται μια φορά πριν την εκκίνηση του συστήματος. Στην προγραμματιζόμενη αυτοματοποίηση, ο προγραμματισμός των λειτουργιών γίνεται σε φάση προγενέστερη της λειτουργίας του συστήματος, offline, και για την εκκίνηση απαιτείται μια ειδική προετοιμασία για όταν έχουμε να κάνουμε με νέα προϊόντα, με μια νέα διαδικασία και η οποία μπορεί να γίνεται με ευέλικτο τρόπο ώστε να περιορίζονται δραστικά οι νεκροί χρόνοι και να γίνεται οικονομικά εφικτή η μείωση του μεγέθους των παρτίδων. Ανάλογα με το είδος της παραγωγής, τον όγκο των παρασκευαζομένων προϊόντων, την αυτοματοποίηση και τα άλλα χαρακτηριστικά της παραγωγικής διαδικασίας, το παραγωγικό σύστημα μπορεί να περιλαμβάνει διάφορες λειτουργίες, όπως αποθήκευση, χειρισμό, μεταφορά, επεξεργασία, επιθεώρηση και άλλες. Θεωρώντας ότι οι διάφορες λειτουργίες επιτελούνται σε ανεξάρτητους σταθμούς και ότι σε κάθε σταθμό αφιερώνεται παραγωγικός χρόνος ΤΑΦ0 για κάθε προϊόν, το ΤΑΦ0 δηλαδή είναι ο παραγωγικός χρόνος για κάθε προϊόν και ΤΑΦ0, θεωρούμε το, να τα γράψω εδώ, ΤΑΦ0, παραγωγικός χρόνος για κάθε προϊόν. Να σβήσουμε αυτά εδώ. Δεν σβήνει καλά αυτό γιατί πρέπει να αλλάξουμε μαρκαδόρο εδώ. Μάλλον σε φουγγαράκι. Και ΤΑΦ ήταν ο μη παραγωγικός χρόνος. Ο οποίος μη παραγωγικός χρόνος αναφέρεται στο χειρισμό, μεταφορά, αποθήκευση και επιθεώρηση. Θεωρώντας τώρα ότι ο αριθμός των διαδοχικών σταθμών εργασίας, των οποίων επεξεργασία προσθέτει αξία στο προϊόν, είναι νι, ο σταθμός, ο αριθμός των σταθμών εργασίας που προσθέτει αξία στο προϊόν. Πάρουμε άλλο μαρκαδόρο γιατί αυτό δεν τον βλέπω. Και το πλήθος των προϊόντων σε κάθε παρτίδα είναι Q. Πλήθος προϊόντων σε κάθε παρτίδα. Τότε ο ολικός χρόνος της παραγωγικής διαδικασίας ΤΑΦ, αναπαρτίδα, καθορίζεται από αυτήν εδώ την εξίσωση. ΤΑΦ είναι ο συνολικός χρόνος αναπαρτίδα και δίνεται από αυτήν εδώ την εξίσωση. ΤΑΦ θα είναι ίσομε νι επί τι. Για τι σκητή φαντάζεστε ότι θα είναι. Νι επί. Το χρόνο που χρειαζόμαστε για το ΤΑΦ, ας θέλουμε και έναν άλλον εδώ χρόνο, ΤΑΦ, SU, χρόνος για setup, για την αρχικοποίηση, δηλαδή SU, συν Q,
που τύπαμε το κυτοπλήθος των προϊόντων σε κάθε παρτίδα επί το χρόνο επεξεργασίας, τον παραγωγικό χρόνο για κάθε προϊόν, συν ταφ το μη παραγωγικό χρόνο. Εντάξει, ο καθαρός χρόνος παραγωγής ενός σταθμού παραγωγής αναπαρτίδα θα είναι ταφ μη, ο καθαρός χρόνος παραγωγής αναπαρτίδα θα είναι ίσως με τι, με το ταφ που απαιτείται για το setup, ταφ SU συν Q επί ταφ 0, καθαρός χρόνος που απαιτείται αναπαρτίδα. Όπου θεωρούμε ότι ο χρόνος διευθέτησης του σταθμού ισούται με το χρόνο διευθέτησης του συστήματος, αν αυτό δεν αληθεύει, τότε καθορίζεται ένας ειδικός χρόνος προετοιμασίας του συγκεκριμένου σταθμού και ο μέσος χρόνος παραγωγής προϊόντος ανά σταθμό θα είναι ταφ μη, ταφ πε, θα είναι ίσον ταφ μη δια Q. Μέσος χρόνος παραγωγής ανά σταθμό. Και ο μέσος ρυθμός παραγωγής προϊόντων ανά σταθμό, ποιος θα είναι, θα είναι RP ίσον 1 δια ταφ μη, δια ταφ P. Μέσος ρυθμός παραγωγής προϊόντων ανά σταθμό. Αυτό. Ανασταθμό. Η δυναμικότητα ή η παραγωγική ικανότητα ενός παραγωγικού συστήματος τι αντιπροσωπεύει πρακτικά. Αντιπροσωπεύει το μέγιστο αριθμό προϊόντων που μπορεί το σύστημα υπό ιδανικές συνθήκες να παρασκευάσει. Μια παραγωγική διαδικασία μπορεί να είναι συνεχής, όμως συνήθως υπάρχουν παραγωγικές διαδικασίες, παραγωγικά διαστήματα συνεχούς λειτουργίας, συνεχούς λειτουργικής διάρκειας, ξέρω εγώ, ήττα έναν αριθμό ωρών και κάποιου πλήθους ανά εβδομάδα. Ανάλογα με την κατηγορία της παραγωγικής διαδικασίας, τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό, το σύστημα προγραμματισμού και το σύστημα ελέγχου, υπάρχουν πολλές παράμετροι που δίνουν τη δυνατότητα με κατάλληλη ρύθμιση να βελτιωθεί η απόδοση μιας εγκατάστασης. Ας πούμε, αν έχουμε ότι μια λειτουργικά διαστήματα μιας λειτουργικής διαδικασίας ή τα ωρών, τα σβήνω αυτά εδώ, ήττα ωρών, H ωρών αναβδομάδα, και έχουμε S το πλήθος ανά εβδομάδα. Τότε η δυναμικότητα, το production capacity, με τι θα είναι ίσον. Θα είναι ίσον με P, αν το P σε το production capacity, θα είναι ίσον με ν, επί I, H, επί S,
EPH, EPRP, το ρυθμό παραγωγής ανά παρτίδα. Στην πράξη, μας ενδιαφέρει να υπολογιστούν οι σταθμοί και ο φόρτος τους υποδεδομένη ζήτηση, υποδεδομένο demand, αντικαθιστώντας αυτό τον τύπο τη δυναμικότητα με τη ζήτηση, τότε θα προκύψει ότι αυτό εδώ, νι, επί S, επί H, θα είναι ίσον με τι, αν κάνουμε αυτή την αντικατάσταση, θα είναι ίσον με D, δια R, P, αν αντικαθιστήσουμε τη δυναμικότητα με την ζήτηση. Η χρησιμότητα του παραγωγικού συστήματος ορίζεται ότι είναι ο λόγος του επιτυγχανόμενου αποτελέσματος R προς τη δυναμικότητα PSE του συστήματος. Δηλαδή U, η χρησιμότητα είναι R προς RP. Το επιτυγχανόμενο αποτέλεσμα είναι το R. R είναι το επιτυγχανόμενο αποτέλεσμα και RP ο ρυθμός και PSE ο ρυθμός παραγωγής, η χωρητικότητα. Εντάξει. Επίσης σημαντικό για κάθε κατάσταση είναι να γνωρίζουμε τη διαθεσιμότητα, το availability του συστήματος, το οποίο availability που τι δίνεται, μπορούμε να το βρούμε εάν από το μέσο χρόνο μεταξύ δύο αποτυχιών του συστήματος και το μέσο χρόνο μεταξύ δύο επισκευών, αυτή είναι είναι ο μέσος χρόνος μεταξύ δύο αποτυχιών του συστήματος και μείον το μέσο χρόνο μεταξύ δύο επισκευών. Και κάθε χρονική στιγμή καθορίζεται η ποσότητα επεξεργασίας που δηλώνει το ποσό του επενδεδημένου κεφαλαίου που μετατρέπεται από ακατέργαστο υλικό στο τελικό προϊόν. Καθώς ο ρυθμός παραγωγής μειώνεται μεταβαίνοντας σε καθεστώς παραγωγής κατά παρτίδες, batch ή κατά αποκοπή, job shop, χρησιμοποιείται εξοπλισμός γενικού σκοπού. Ο προγραμματισμός γίνεται έτσι ώστε να είναι δυνατή η διαχείριση με κατανεμημένα συστήματα, just in time, και χρησιμοποιείται το μοντέλο του κατανεμημένου ελέγχου. Η υλοποίηση των συστημάτων με αποδοτικό τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων, προϋποθέτει προηγμένο εξοπλισμό με κόστος πολλαπλάσιο σε σχέση με το συμβατικό εξοπλισμό. Αυτό σημαίνει ότι η επένδυση πρέπει να συνδυάζει πολλές διαφορετικές παραγωγές στην ίδια γραμμή παραγωγής, η οποία να εμφανίζει ευελιξία και αποτελεσματικότητα συγκρίσιμη με αυτή των συστημάτων μαζικής παραγωγής. Η εφαρμογή της θεολογίας των CAD-CAM έχει ως κύριο σκοπό, στο κύριο στόχο, την αριστοποίηση του σχεδίου παραγωγής και των επιμέρων δικτών της παραγωγικής διαδικασίας. Πρακτικά, ο συντονισμός και ο έλεγχος της παραγωγής υλοποιείται με τη χρήση ενός δικτύου υπολογιστών, το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα για ολοκλήρωση των διαδικασιών τόσο εντός του συστήματος, όσο και σε σχέση με το περιβάλλον. Και τι εννοούμε περιβάλλον? Περιβάλλον, ας πούμε, είναι οι προμηθευτές, είναι οι πελάτες. Η προσαρμογή της παραγωγής προς τη ζήτηση, να παράγονται δηλαδή τα προϊόντα τη στιγμή που εκδηλώνεται η επιθυμία αγοράς τους στον τόπο της ζήτησης, είναι ένα δύσκολο πρόβλημα, το οποίο επιλύνεται συνήθως με την διατήρηση αποθεμάτων. Η διατήρηση των αποθεμάτων απαιτεί ειδικούς χώρους και συστήματα, τα οποία εξελίσσονται καθώς εξελίσσεται η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία. Οι χώροι αυτοί ονομάζονται αποθήκες και σε αυτές φυλάσσονται προσωρινά τα προϊόντα που προμηθεύεται ή κατασκευάζει η επιχείρηση, τα οποία διακρίνονται σε αυτά που προορίζονται για μεταπίεση, για πώληση ή μεταπώληση και στα απαραίτητα για τη λειτουργία της επιχείρησης. Τα προϊόντα αυτά μπορεί να είναι κεφαλαιουχικά αγαθά, δηλαδή εξοπλισμός, διαρκή καταναλωτικά αγαθά, αναλώσιμα, πρώτες ύλες, βοηθητικά υλικά, υλικά συσκευασίας, ενδιάμεσα αγαθά, τεχνικά προϊόντα, ανταλλακτικά και ένα σωρό άλλα. Οι εργασίες που εκτελούνται στους χώρους της αποθήκης
διακρίνονται σε εργασίες παραλαβής και εισαγωγής προϊόντων, σε εργασίες φύλαξης και σε εργασίες εξαγωγής και αποστολής των προϊόντων. Αναλυτικά, ο κατάλογος των εργασιών περιλαμβάνει έλεγχο παραστατικών προμηθευτή, διασταύρωση στοιχείων με την παραγγελία, προσωρινή αποδοχή φορτίου, εκφόρτωση προϊόντων, ποσοτικό έλεγχο, ποιοτικό έλεγχο, παραλαβή, διαλογή, ταξινόμηση, καθορισμό θέσης αποθήκευσης, μεταφορά και τοποθέτηση, αποθήκευση, έκδοση παραστατικών εξαγωγής, περισυλλογή προϊόντων και μεταφορά στο χώρο αποστολής, πακετάρισμα, επισήμανση, ποσοτικό έλεγχο, φόρτωση, αποστολή, ενημέρωση αρχείων αποστολής, έλεγχο αποθεμάτων προς αναπλήρωση, έκτακτες και τακτικές απογραφές. Για την παραλαβή των προϊόντων από φορτηγά χρησιμοποιούνται ράμπες ανύψωσης, ανυψωτικά μηχανήματα, ανυψούμενες πλατφόρμες, υδραυλικές πόρτες επί των φορτηγών ή μόνιμη περιψωμένη πλατφόρμα φορτοεκφόρτωσης. Τα προϊόντα εισάγονται διαμέσου βιομηχανικών θυρών με κατάλληλο εξοπλισμό. Το σύστημα αποθήκευσης καθορίζεται από το είδος των προϊόντων, το πλήθος των ειδών, τον όγκο κάθε είδους, την ταχύτητα κυκλοφορίας του είδους, τον διαθέσιμο όγκο αποθήκευσης, τα διαθέσιμα κεφάλαια και τους εξωτερικούς παράγοντες, όπως είναι κλίμα, περιβάλλον, νομοθεσία. Η επιλογή του συστήματος γίνεται με βάση κριτήρια που σχετίζονται με την οικονομικότερη λειτουργία της επιχείρησης, την οικονομικότερη επένδυση, την αποτελεσματικότερη λειτουργία και το επιθυμητό επίπεδο εξυπηρέτησης. Οι βασικότερες παράμετροι του συστήματος αποθήκευσης είναι η μέθοδος στίβαξης και το είδος των ανυψωτικών μηχανημάτων. Οι μέθοδοι στίβαξης διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αναφέρεται σε FIFO, έτσι λέγεται, First Input, First Output. Αυτό που μπαίνει πρώτο, αυτό και φεύγει πρώτο. Και σε LIFO, Last Input, First Output. Αυτό που μπαίνει τελευταίο βγαίνει πρώτο. Δηλαδή στη στίβαξη έχουμε αυτά τα δύο, έχουμε το FIFO και το LIFO. Τι είναι το FIFO? Το FIFO είναι First Input. Να σβήσω εδώ. Θα έχετε κάνει στον προγραμματισμό αυτό το FIFO και LIFO. First Output. Με τις στίβες και LIFO είναι Last Input, First Output. Ας πούμε, First Input, First Output είναι, είναι η σειρά στην τράπεζα. Παίρνεις πρώτος το χαρτί, θα πας πρώτος να εξυπηρετηθείς. Ας πούμε, είναι μια ουρά στην οποία μπαίνει στην ουρά. Ο πρώτος που μπήκε στην ουρά θα φύγει και πρώτος. Ενώ στο LIFO είναι μια στίβα. Μπαίνεις πρώτος. Εδώ είναι FIFO, εδώ είναι LIFO. Μπαίνεις πρώτος, θα φύγεις τελευταίος. Και φεύγεις από εδώ. Ο τελευταίος που θα μπει θα φύγει πρώτος. Είναι ένας πάνω στον άλλον. Θα φύγει ο πρώτος για να φύγεις εσύ από πάνω σου. Εντάξει μέχρι εδώ. Οκ. Okay.